Στις αθλητικές μας ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, με σκορ 6-5 στα πέναλτι, επικράτησε η Καπαδοκία του Απαλού εκτός έδρας για τον πρώτο γύρο του κυπέλου Εύρου στον πρώτο όμιλο. Ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 και η παράταση με σκορ 2-2. Με 4-3 στα πέναλτι πέρασε ο αθλητικός όμιλος Καπαδοκών εις βάρος της νίκης Απαλού εκτός έδρας, ενώ ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 και η παράταση 2-2. Διαιτητής της συνάντησης ο κύριος Σωτήρης Σιβούδης. Γέμισμα από τον τερματοφύλακα της νίκης Απαλού Παναγιώτη Λογαρά στο 11ο λεπτό του αγώνα, κεφαλιά του Χουρίδη δεξιά, ο Δεδελούδης στο σούτ από πλάγια θέση καταλήγει out. Πάσα Κυριακίδη στο Μαρασλή, το σούτ του τελευταίου στην αγκαλιά του Λογαρά στο 37. Φάουλ του Παναγιώτη Λογαρά από το κέντρο του γηπέδου μέσα στα καρέ της Καπαδοκίας, σύγχυση στην άμυνα των φιλοξενουμένων, μαζεύει τελικά ο Βογιατζής στο 40. Σούτ Παμπορίδη στο 56 μαζεύει ο Λογαράς. Στην επίθεση, η ομάδα του Απαλού, ο Πρίγκας από ευνοϊκή θέση το σούτ πάνω από την εστία στο 65. Πάσα του Μαρασλή δεξιά στον Παμπορίδη που δεν προλαβαίνει, χάνεται ευκαιρία στο 68. Φάουλ Χουρίδη για τον Απαλό στο 70, μόλις out από το δεξί δοκάρι του Βαγιατζή. Ο Μαρασλή στην πάσα του Παπά έρχεται από πίσω ο Παμπορίδης και με άψογο πλασέ ανοίγει το σκορ 0-1 και 2. Στην επίθεση, ο Απαλό στο 76, ο Ευστρατιάδης βγαίνει τέτα-τέτα αλλά στοχεί από ευνοϊκή θέση. Φάουλ στο 80 για τον Απαλό με τον Κιάκο, κεφαλιά του Δεδελούδη από κοντά πάνω από την εστία. Φάουλ του Λογαρά από το κέντρο του γηπέδου για την νίκη, πηδάνε όλοι για την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ευστρατιάδης τελικά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-1 ισοφαρίζει ο Απαλό στο 90. Σούτ του Κυριακίδη στο 95 μπλοκάρει ο Λογαρά. Στο 106 με τη σέντρα για την έναρξη, το σούτ του Μαρασλή δύσκολα διώχνει σε κόρνερο ο Λογαρά. Πάσα Καπανίδη στον Κυριακίδη για τους φιλοξενούμενους, σέντρα συρτή ο Παμπορίδης με προβολή σκοράρει 1-2 Καπαδοκία στο 116. Στην επίθεση γηπεδούχη από δεξιά βγαίνει η σέντρα, περνάει από έναν όμιλο παιχτών και τελικά σκοράρει ο Ευστρατιάδης στο 118 πετυχαίνοντας το 2-2 που έμεινε μέχρι το τέλος, ενώ η Καπαδοκία επικράτησε τελικά της νίκης Απαλού με 4-3 στα πέναλτι. Φιλική νίκη με σκορ 2-7 πέτυχε ο Εθνικός μέσα στη Χιλή λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Στόχος του φιλικού ήταν και για τους δύο προπονητές να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι ποδοσφαιριστές για να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι στην πρεμιέρα. Σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Χιλής, η τοπική ομάδα γνώρισε την ήττα από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 2-7. Διαιτητής του φιλικού αγώνα ο κύριος Σταγκόπουλος Νίκος. Κόρνερ αμπράσι από δεξιά για τη Χιλή, κεφαλιά του καπνιστή στα δίχτυα του Σαριανίδη, 1-0 η Χιλή στο 5ο λεπτό. Ο Γαλανάκης ισοφαρίζει σε 1-1 μετά από κάθετη πάσα Σαραντάκη στο 10. Ο Πετρίδης με πλασέ από πάσα Πελτέκη πετυχαίνει το 1-2 για τον Εθνικό στο 17. Πέναλτι στο 25 Σαραντάκη στα δίχτυα του Ψαθά 1-3 ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ο Γιώργος Κυριζάκης με ατομική προσπάθεια πετυχαίνει το 1-4 για τον Εθνικό στο 33. Στο 55 ο Κυριζάκης πετυχαίνει το 1-5 για τον Εθνικό. Ο Αρβανιτούδης με σούτ στο 65 μειώνει σε 2-5 για τη Χιλή. Στο 70 ο Παπαδόπουλος πετυχαίνει το 2-6. Γύρισμα Κυριζάκη από δεξιά, σουτ Γαλανάκη, αποκρούει προσωρινά ο Ψαθάς και ο Πετρίδης το 90 διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα Χιλή Εθνικός 2-7. Γίνεται ένα φιλικό περισσότερο για να δώσουμε χρόνο συμμετοχή στους μικρούς ποδοσφαιριστές του Εθνικού, καθώς και να δούμε και την ομάδα του Εθνικού.